Με τους καλύτερους Ιωνούς ξεκίνησε η 86η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο, καθώς το ενδιαφέρον για τη διοργάνωση αποδείχθηκε μεγάλο από την πρώτη κιόλας ημέρα του Σαββάτου. Τις εντυπώσεις έκλεψε το περίπτερο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων της θυμόμενης χώρας, 80η έκθεση, με τον ιδιαίτερο συνδυασμό του παραδοσιακού και του σύγχρονου προσώπου της, όπου οι αραβικοί χοροί και οι μουσικές της Ανατολής συναντούν επιχειρήσεις διεθνούς βεληνικούς από στρατηγικούς τομείς της οικονομίας. Η ΔΕΘ επιστρέφει και επιστρέφει πολύ δυναμικά. Νομίζω έχουμε μία έκθεση η οποία θα πρέπει να πάμε αρκετά χρόνια πίσω για να ξαναδούμε τέτοιο μέγεθος αλλά και τόσο γεμάτη ΔΕΘ. Νομίζω τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα σαν τιμόμενη χώρα δημιουργούν μια σημαντική διαφοροποίηση. Άλλωστε πραγματικά τα μηνύματα που παίρνουμε από τους επισκέπτες είναι εξαιρετικά σε σχέση με την επίσκεψή τους στο περίπτερο 13 που είναι της τιμόμενης χώρας. Και από εκεί και πέρα αφιερώματα, πολύ σημαντικό το αφιέρωμα για τα 100 χρόνια από τη Μικρασία, εξαιρετικό και μάλιστα δείχνει και το τι έγινε και το πώς έγινε, αλλά ακόμα και στη συνέχεια του, έστω μια τέτοια καταστροφή, το θετικό αποτύπωμα που άφησε στην ομογενοποίηση του ελληνικού κράτους και είναι κάτι πολύ σημαντικό και ιδιαίτερο. Επίσης την παράσταση έκλεψαν και οι επιχειρήσεις από την Ελλάς και το λιμενικό σώμα κατά τη διάρκεια επισκέψεως του Πρωθυπουργού. Σημαντική επίσης η παρουσία και των περιφερειών της χώρας μέσω δικών τους περιπτέρων. Πράγματι, είμαστε και φέτος εδώ, πιστεύω ακόμη πιο δυνατοί από τις άλλες χρονιές. Παρουσιάζουμε την δυναμική της περιφέρειάς μας και τις δυνατότητες ανάπτυξής της. Δείχνουμε, παρουσιάζουμε την περιφέρεια ως ενεργειακό κόμβο που είμαστε, αλλά πρέπει να το δείχνουμε και να το λέμε προς τα έξω πραγματικά, επισημένοντας και τους αγωγούς που διέρχονται και που ελπίζουμε ότι θα ξανααποκτήσουν μετά από όλα αυτά που μας συμβαίνουν την δυναμική τους, αλλά και την Αλεξανδρούπολη έτσι, στην δυναμική της στη νέα περίοδο. Επίσης θέλω να εστιάσουμε και στην παρουσίαση των προϊόντων μας και των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται, ένα μέρος βέβαια μικρό, αυτή τη φορά κάθε φορά πηγαίνουμε αλλού, φυσικά τα κρασιά μας, φυσικά την γαστρονομία μας, φυσικά τον προορισμό της περιφέρειας. Κοιτάξτε, η Ήπειρος είναι ένας ευλογημένος τόπος που όλη την οικονομία πλέον τη στηρίζουμε στον ποιοτικό πρωτογενή τομέα και στην παροχή υπηρεσιών και σε συνδυασμό όλα αυτά μαζί. Βλέπετε εδώ όλα τα περίπτερα, είναι νέοι άνθρωποι οι οποίοι πλέον ξεκίνησαν άλλοι με αρωματικά φυτά, άλλοι με λάδι, άλλοι με μπύρα, άλλοι βλέπετε με διάφορα ειδικά προϊόντα τα οποία είναι προϊόντα ποιότητας και τυποποιημένα και σε συνδυασμό με τον τουρισμό και παραθαλάσσιο αλλά και ορεινό, με τις νέες προοπτικές που δώσαν οι δρόμοι στην περιοχή μας, η Εγνατία και η Ιόνια Οδός, έχουμε περάσει σε άλλο επίπεδο που είναι πάρα πολύ καλό και κάθε μέρα πάμε καλύτερα. Είναι ένα περίπτερο που η περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά έχει επιμεληθεί και έχει έρθει εδώ στην όμορφη νύφη του Θερμαϊκού, που φυσικά αυτές τις ημέρες κινείται, στην ουσία είναι η καρδιά της Ελλάδος. Εδώ λοιπόν παρουσιάζουμε την προσπάθεια που γίνεται στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας προκειμένου να αυξήσει ταχύτητες και να εκμεταλλευτεί δυνατότητες που έχει μεν, αλλά για αρκετά χρόνια βρίσκονταν σε μια, αν θέλετε, ύπνωση, ας πούμε. Εδώ λοιπόν μπορεί να έρθει ο επισκέπτης και να δει την προβολή του πολιτιστικού αποθέματος μας. Δηλαδή είναι ένα κομμάτι που αφορά την ιστορία της περιφέρειάς μας και τη συμβολή της στα 200 χρόνια. Είμαστε η μόνη περιφέρεια η οποία έχει φτιάξει ένα κινητό ψηφιακό πάρκο, αυτό που βλέπετε εδώ
ως μικρογραφία, όπου μέσα από μηχανές νέας τεχνολογίας, εικονική πραγματικότητα κτλ. Μπορεί ο επισκέπτης να βιώσει την ιστορία μας.